Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωκοινοβουλίου, Κλάους Βέλε, γνωστός και ως ο πρίγκιπας του Σκότους εξαιτίας της επιρροής που άσκησε στην Ευρωπαϊκή Βουλή αλλά και γενικότερα στα ευρωπαϊκά θέματα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr, θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί με την μείωση των επιτοκίων δανεισμού και την επιμήκυνση των περιόδων αποπληρωμής δανείων συνέβαλαν σε τεράστια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Η καθαρή αξία του ελληνικού δημοσίου χρέους έχει μειωθεί ήδη σημαντικά με αυτόν τον τρόπο, υπογραμμίζει, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν. Ενώ η ενιαία αγορά, η κοινή εξωτερική πολιτική, η προστασία των εξωτερικών συνόρων καθώς και μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτά που θα οχυρώσουν και θα δυναμώσουν την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η Ελλάδα θα βρεθεί σήμερα στο επικέντρο ειδικής συνεδρίας του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, στην οποία θα εξεταστούν τα μνημόνια και η κριτική που άσκησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Πολλοί Ολλανδοί πολιτικοί χαρακτήρισαν θλιβερή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αποτυχημένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική κρίση και συγκλονιστικό το γεγονός ότι τα προγράμματα στήριξης προς την Ελλάδα δεν προώθησαν την οικονομική ανάκαμψη, αλλά παρεμπόδισαν και υπονόμευσαν την κατάσταση, καθώς και πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήργησε απροετοίμαστη, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εξακολουθεί να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Σπέβδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες οι δανειολήπτες που άφησαν τα στεγαστικά τους δάνεια να κοκκινήσουν, καθώς φοβούνται πως με τους πληστηριασμούς κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Όπως αναφέρουν στο insider.gr, πηγές του τραπεζικού κλάδου, τα στοιχεία Δεκεμβρίου είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά, με τις ρυθμίσεις οφειλών να ακτινάσονται κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο μήνα. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσφέρουν πακέτα λύσεων στους κόκκινους οφειλέτες, τα οποία παρέχουν σημαντικά κίνητρα για μακροπρόθεσμη ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου οι τράπεζες να βελτιώσουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα και δραστικά την ποιότητα του χαρτοφυλάκιου τους, η οποία και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Το τι κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτη να κυμαίνει 863,46 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,46%. Οι τέσσερις τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.